Πω, Σάκη, εμένα παίρνει με από ψηλά, ε! Να φαίνομαι πιο αδύνατη και πιο ψηλή, σε παρακαλώ. Γιατί θα έχω τη θεά δίπλα μου. Μην τα κάνεις αυτά τώρα που θα πάνε υποδεκτό τα δίμετρα πόδια της δούκισσας νομικού. Ναι, με την υπόλοιπη δούκισσα νομικού. Λες και έχεις ανάγκη. Καλώ σα βρήκα, είμαστε και λίγο ίδιες. Καλώς ήρθες, καλέ, ναι, πώς έτυχε. Δεν είχα ρούχα. Τα πόδια είναι... Μια χαρά είναι τα πόδια σου και σε βλέπω. Και σου έχω πει τι ζηλεύω πάνω σου, ας μην το ξαναπούμε. Τι? Σου είχα πει στο Twitter. Α, ναι. Μάσα, τρώγε. Μπορείς και εσύ. Όσο πιο πολύ τρώσεις, όσο πιο πολύ ανεβαίνει. Μπορώ. Ακούπαμε, θα πάω να σε ρίξω. Στα βαθιά. Να με ρίξεις, θέλω. Έτσι πρέπει. Η δούκισσα μου έχει δηλώσει ότι θέλει να κάνει σκι. Θέλω να κάνω όλα αυτά που κάνεις. Στη θάλασσα. Όλα, όλα. Στη θάλασσα εννοώ. Κάνω και άλλα στη θάλασσα. Τι άλλα κάνεις στη θάλασσα. Κάνω και άλλα με πανιά και χωρίς πανιά. Ναι, σε είδα. Όχι, να ξεκινήσουμε τα πιο εύκολα. Θα σε πάω για σκι τότε. Να με πας για σκι, να δω. Είστε μάρτυρες όλοι. Ναι, ναι. Τι κάνεις, όμορφο κορίτσι. Είμαι πολύ καλά, εσείς. Χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας. Μετά από τόσο καιρό, έτσι ξέρεις. Θέλαμε, ρε παιδί μου, το μεσημέρι δεν έρχονταν πολύ εύκολα το πρωί ο κόσμος. Και το μεσημέρι ήταν. Ξέρεις. Σκεφτόμασταν τα καλά και τα κακά. Είπαμε, ένα από τα καλά είναι ότι θα έρχεται ο κόσμος στο πλατό. Όντως, εντάξει, το πρωί είναι λίγο βάρβαρο. Αλλά τώρα μου αρέσετε κι εσείς πιο πολύ. Έχετε έτσι ανανεωθεί. Είστε όλοι πιο φρέσκοι, καλοκαιμισμένοι. Τι να πω. Καλοκαιμισμένοι, λέξη κλειδί. Καλοπερνάτε τα βράδια, τι να πω. Εσύ πώς περνάς. Εγώ περνάω ήσυχα. Όμορφα. Και χαμογελαστά. Πάντα. Είσαι πάντα τόσο αισιόδοξη, βρε δούκισσα. Δεν είμαι πάντα. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ να γκρινιάζεσαι να λες κάτι το οποίο έτσι. Κάνε με λίγο παρέα. Να δει. Κάνε με λίγο παρέα να δει. Κοίτα, δεν είναι όλα μόνο χαμόγελο και μόνο χαρά και αχαχα, τι ωραία που είναι όλα συνέχεια. Αλλά όταν βρίσκομαι μπροστά, ας πούμε, στο φακό και όταν είμαι με φίλους μου, προσπαθώ να μεταδίδω αισιοδοξία γιατί έτσι παίρνω κι εγώ ενέργεια. Καλά, η εκπομπή αυτή είναι τα μάμα, έτσι, φέτος με το Λαφατά. Το Λαφατά, εντάξει, κλαίω. Εγώ τουλάχιστον την απολαμβάνω πάρα πολύ. Τη βλέπεις κάθε Παρασκευή, γιατί σε βλέπω στο Twitter ότι είσαι μπροστά και τη βλέπεις. Να έχω χάσει μία-δύο εκπομπές γιατί δεν μπορούσα, αλλά συνήθως τη βλέπω και γελάω ξανά, παρόλο που αυτά τα βίντεο είναι βίντεο επαναλήψεις. Δηλαδή περισσότεροι από εμάς. Τα έχουμε δει, τα έχω δει τουλάχιστον 5 φορές και κάθε φορά που τα βλέπω. Μα δεν έχει να κάνει. Γελάω πολύ. Είναι σαν τα ανέκδοτα που σίγουρα θα έχεις ξανακούσει κάποια από αυτά. Αλλά μερικές φορές, ειδικά αν ο άλλος το λέει και καλά και σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γελάσεις. Εντάξει, τότε μην ακούσεις από μένα να λέω ανέκδοτο, δεν θες. Δεν το έχεις. Όχι. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου. Δεν χρειάζεται. Μας φτάνει και μόνο να σε βλέπουμε. Εντάξει. Και αυτό θέλω να το πω κιόλας, γιατί θαυμαστές της δούκισσας νομικού, όταν γράφεις δούκισσα στο Twitter. Σχολιάζουν πάντα, ρε παιδί, το πόσο όμορφη γράφεις και το πόσο πολύ σε αγαπάει ο φακός. Και γενικά είσαι από τα φρέσκα πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει για να μείνουν. Σε ευχαριστώ και πολύ. Και θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Το οποίο έτσι περιέχει στιγμές δικές σου από το ξεκίνημά σου μέχρι σήμερα. Τι είναι η δούκισσα? Για να δούμε τι είναι η δούκισσα. Εστεμένη για την ομορφιά της, κατάφερε να μας κερδίσει με το αληθινό της χαμόγελο και να γίνει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα τηλεοπτικά πρόσωπα. Η δούκισσα νομικού γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα και είναι κόρη του γνωστού τραγουδιστή Νίκου Νομικού. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και ακόμα και σήμερα μένει μαζί τους στο πατρικό της σπίτι. Εκμεταλλεύτηκε ποτέ το γεγονός πως είναι κόρη του γνωστού τραγουδιστή, γιατί ήθελε ό,τι καταφέρει να είναι αποτέλεσμα της δικής της προσπάθειας. Και εκείνη όμως είναι διακριτική. Δεν επηρεάζουν τις επιλογές της. Είναι δίπλα της μόνο για να τη συμβουλεύουν και να την ενθαρρύνουν. Δεν είμαι καχύποπτη. Είμαι λίγο πιο αθώα, άμα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά μαθαίνω σιγά σιγά και τις δυσκολίες της ζωής. Και γίναμε και πιο σκληρός άνθρωπος. Πολλές φορές στις συνεντεύξεις της αναφέρεται στη ζεστασιά, την προστασία και τις αρχές που της έδωσε η οικογένειά της. Η μητέρα της Ούρσουλα και ο πατέρας της είναι κοντά της σε κάθε της βήμα. Το όνομά σου Δούκισσα. Για πες μας, πώς είναι το βαφτιστικό σου? Είναι το βαφτιστικό μου, ναι, είναι από τη γιαγιά μου, τη μητέρα του πατέρα μου. Η γιαγιά μου είναι από τη Σίμη και εκεί το όνομα αυτό ίσως συνηθίζεται λίγο πιο πολύ. Στο σχολείο ήταν άριστη. Έτσι έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο οικονομικό τμήμα της ΑΣΟΕ, στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όμως τα όνειρα της δούκισσας ήταν άλλα. Δούκισσα νομικού! Στις 3 Μαΐου του 2007 κερδίζει το τηλεοπτικό κοινό με την εμφάνισή της στα Καλλιστεία. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση, τα γαλάζια της μάτια και το χαμόγελό της δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.
και έτσι πήρε το στέμα της Τάρελας. Ακολούθησαν δεκάδες φωτογραφίσεις σε γνωστά περιοδικά, επιδείξεις μόδας και μία συμμετοχή στον διαγωνισμό Miss Ithilio στην Κίνα. Read Angelina Jolie because I really like her. She's very smart, she's very beautiful, so I would like to learn all her little secrets. Τότε για πρώτη φορά η Δούκισσα άρχισε να απασχολεί και με την προσωπική της ζωή. Μαγάρισκε και η σχέση που έχεις με τον αθλητή του πόλο. Όχι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν ξέρω πώς ακριβώς βγήκε αυτό το θέμα. Πραγματικά τα προσωπικά μου ούτε στην κολλητή μου δεν τα λέω. Το μεγάλο έρωτα τον έχει ζήσει. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι εκείνος ήταν ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας. Την επόμενη χρονιά από την στέψη της ήρθε και η τηλεόραση. Η πρόταση του Άλτερ να παρουσιάσει μαζί με τον Νίκο Παπαδάκη την εκπομπή Lifestyle δεν την αφήνει αδιάφορη και έτσι παίρνει τη σκυτάλη από την Άντια Μπουλέ και αρχίζει να πραγματοποιεί το όνειρό της. Ένα χρόνο αργότερα οι δυο τους συνεργάζονται και πάλι. Αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα και το πρωινό Όμορφος Κόσμος το πρωί. Έχω λίγο τράκ, μισό λεπτό να πάρω τις ανάσες μου. Έτσι μου πω ο μπάς μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι και εγώ εδώ. Η περίοδος εκείνη δεν ήταν και τόσο καλή, όπως η ίδια παραδέχτηκε λίγα χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της. Όμως της άνοιξε την πόρτα του μεγάλου καναλιού, που ένα χρόνο αργότερα της έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα από τα μεγαλύτερα project του. Στο Just the Two of Us, στο πλευρό του Γιώργου Καπουτζίδη, η Δούκισσα έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ ήρθε κοντά και με τον είναι αγαπημένο της, τον Χρήστο Χολίδη. Θα τα δείτε όλα. Ακολουθεί η επιστροφή της στο Alter και την εκπομπή Lifestyle. Το τρέιλερ με τη Δούκισσα να βρίσκεται σε ένα μπάνιο μόνο με τον μπουρνούζι της δεν ήταν και τόσο ευίωνο, αφού η εκπομπή προβλήθηκε μόνο λίγες φορές λόγω της κατάστασης στο σταθμό και η παρουσιάστρια έμεινε χωρίς τηλεοπτική στέγη. Τι έγινε, Βία, δεν ξεκινήσαμε. Δεν είμαι έτοιμη. Συγγνώμη, είσαι... γιατί ξεκίνησε το λάφατά. Χώρισε εμένα, Παναγιώτη. Η αποχή της από τα τηλεοπτικά κράτησε μόνο για λίγο, καθώς ο Αντένα την ήθελε και πάλι στην δική του αγκαλιά. Η Δούκισσα ανέλαβε τα ηνία της παρουσίασης της χιουμοριστικής εκπομπής Laugh Attack μαζί με τον Παναγιώτη Χατζηδάκη. Η ντροπαλή Δούκισσα των Καλλιστείων που κοίταζε με σεμνότητα την κάμερα άλλαξε. Έγινε γυναίκα. Πλέον πατάει γερά στα πόδια της και δεν διστάζει να τολμήσει. Στο πρόσφατο Madwalk εμφανίστηκε στην πασαρέλα έχοντας καλυμμένο το στήθος της μόνο με δύο cupcakes. Το θέαμα ήταν λαχταριστό και γι' αυτό συζητήθηκε πολύ. Εγώ διαφωνώ πλήρως με την εμφάνιση αυτή. Η ίδια δεν δήλιασε να δώσει την δική της απάντηση, υπερασπίζοντας την επιλογή της. Θα δούμε πώς θα έχουμε κανένα ατύχημα. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις σε τι αναφέρομαι. Εντάξει, πίστηκα και έχω εμπιστοσύνη στη Σίλα. Η παρουσιάστρια μας εξέπληξε ακόμα μια φορά με την τολμηρή της κίνηση να παραδεχτεί δημοσίως πως έχει κάνει πλαστική στήθους. Την ώρα που πολλές συνάδελφοί της το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Έμαθα ότι ο Θέμος και ο Περίσσου έκαναν πλάκα, λέει, με την πλαστική στήθους. Είναι αλήθεια μέσα στο στούντιο. Εντάξει, κάνε αυτό, βαστιάκια. Δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση για τέτοια πράγματα. Απενεχοποίηση και για τον έρωτα. Τι κι αν η Δούκισσα κάποτε έκρυβε τον έρωτά της από τους φωτογράφους. Πλέον δεν φοβάται να φωνάξει πως είναι ερωτευμένη. Οι φήμες για τη σχέση της με τον τραγουδιστή Χρήστο Χολίδη είχαν φουντώσει το περασμένο καλοκαίρι και επιβεβαιώθηκαν λίγο καιρό αργότερα με τις φωτογραφίες από τις κοινές τους διακοπές στη Μύκονο. Θα σε δούμε, Νικούλα. Όχι. Αλλά είμαστε πολύ καλά. Ακόμα μικρός είμαι. Μεγαλώσει εγώ, ναι. Και βλέπουμε. Τώρα εγώ θα σε ρωτήσω σαν να πήραμε καφέ ρε Δούκισσα, γιατί πραγματικά θα μπορούσα να σταθώ σε πάρα πολλά. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ. Την ευθυμία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είχες και πάρα πολύ εικόνα να μας δώσεις με όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ. Θα σε ρωτήσω όπως θα σε ρώταγα τώρα αν πήραμε καφέ μεταξύ μας. Μάλιστα. Δεν θα σε πριν λίγο καιρό μπορεί να σε ρωτήσω, ισχύει αυτό με τον Χολίδη. Αλλά τώρα δεν θα σε ρωτήσω έτσι. Θα σε ρωτήσω, είσαι όντως τόσο ερωτευμένη και χαρούμενη. Είχες πει κάποτε ότι τον Χρήστο τον γνώρισε σε μια περίοδο ζωής που δεν το περίμενες ότι θα σου συμβεί αυτό. Ναι, δεν το περίμενα και δεν ξέρω αν ήθελα να μου συμβεί. Εκεί έρχονται τα καλύτερα. Εκεί τελικά έρχονται τα καλύτερα. Σφαλιάρες οι μεγάλες. Όταν το περιμένεις και το θες και λες, Θεέ μου, στείλε μου έναν άνθρωπο δίπλα μου να έχω, νομίζω πως δεν έρχεται με τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και έχω συνειδητοποιήσει ότι τελικά είναι πολύ σημαντικό να είσαι ήρεμη και στην προσωπική σου ζωή για να μπορείς να απολαύσεις και όλα τα άλλα, τα καλά
στα επαγγελματικά ή να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που μπορεί να έρθουν στα επαγγελματικά. Τι είναι αυτό που έχει ο Χρήστος και σε κέρδισε σε εκείνον, δηλαδή. Τι σε κατέκτησε. Τον ξέρεις προσωπικά, τον είσαι. Έχουμε μιλήσει λίγο και ξέρω ότι έχουμε ένα κοινό, μια κοινή λατρεία το χειμερινό σκέρ. Ναι. Και σου τα έλεγα έξω. Όντως, ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω καλά δηλαδή σαν άνθρωπο καθόλου. Έχει πολλά καλά. Ωραία, έχει πολλά καλά. Και ξέρεις, όταν είσαι με έναν άνθρωπο, τα βλέπεις και όλα τέλεια. Έχει πολλά καλά. Είναι έτσι πολύ σωστός. Είναι άντρας. Με στηρίζει και. Είμαι και άνθρωπος που χρειάζομαι κάποιον δίπλα μου. Νιώθεις ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια. Νιώθεις ασφάλεια, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό μια γυναίκα να νιώσει στην αγκαλιά ενός άντρα. Το πιστεύεις αυτό? Νιώθω. Άρα μπορεί αυτό να σε έκανε να σε κερδίσει. Έχει κοινά με τον πατέρα σου, γιατί πάντα κοιτάμε. Εντάξει, τώρα έχει ένα βασικό, ξέρει. Εκτός αυτό στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, γιατί όλα τα κορίτσια το έχουμε αυτό το πράγμα, το ειδηπόδιο σύμπλεγμα με τον πατέρα μας. Θέλουμε ο σύντροφός μας, ο άντρας της ζωής μας, να έχει χαρακτηριστικά από το χαρακτήρα του πατέρα του. Αυτό μπορεί να γίνεται υποσυνείδητα. Δεν το έχω σκεφτεί, ούτε έχω κάτι να αναλύσω και να δω τι μπορεί να έχει συμβεί. Φαντάζομαι πως υποσυνείδητα ναι, μπορεί να έχει συμβεί, αλλά. Ένα βράδυ που σας έβλεπα μαζί και ήταν και η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να σας δω από κοντά, τόσο κοντά. Τι ωραίο βράδυ ήταν αυτό. Τι ωραίο βράδυ ήταν. Δεν ήταν αυτό το βράδυ, γιατί δεν ήμουν μαζί. Δεν ήσουν μαζί, δεν αλλά μαζί. Θέλω να σου πω. Καλά τα χάνω εγώ τελικά. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το ζευγάρι, καταρχήν είναι ότι αυτό που λένε γύρω σας είναι ότι είστε και δύο πάρα πολύ καλά παιδιά. Εγώ με τα μάτια μου διαπίστωσα ότι ο Χρήστος είναι πάρα πολύ προστατευτικός μαζί σου και γενικότερα έχετε πάρα πολύ χιούμορ και πειράζει πάρα πολύ όμορφο ένας τον άλλον. Είναι από τα στοιχεία που εγώ μπόρεσα και είδα εκείνο το βράδυ. Όπως γενικότερα όλα αυτά που ακούγονται κατά καιρούς και γράφονται για σας, mm-hmm. αντιδράτε με χιούμορ. Ναι, αν δεν βάλεις το χιούμορ στη ζωή σου, νομίζω πως πάει. Έτσι. Δόξα ανταγωνισμό έχετε μεταξύ σας, επειδή είστε και δύο άνθρωποι που κινείστε μέσα στο showbiz. Ναι, αλλά δεν κάνουμε το ίδιο. Δεν τραγουδάω που θα μπορούσα μαζί με την Ελεονόρα για παράδειγμα. Έτσι, μπράβο, πες. Να πάμε στο απέναντι μαγαζί και να τραγουδήσουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Κύριε, να σε ρωτήσω κάτι. Πραγματικά, που δεν το έχουμε μάθει, ενώ ξέρουμε ότι είσαστε πολύ καλά και είσαστε πολύ έτσι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, πώς έγινε το κονέ? Δεν θέλω να πω, ξέρω ότι ήσασταν και οι δύο στο Just. Ήρθε από μόνος του και έτσι σου έδωσε το τηλέφωνό του, σου είπε θέλω να σε βγάλω έξω, πώς έγινε? Τώρα και θέλω να σου πω ακριβώς. Ναι, εντάξει, τι έγινε. Πάνω κάτω πώς. Αλλά το κυνήγησε. Εκείνος το κυνήγησε. Στην αρχή ήσουν αδιστακτική. Στην αρχή είναι αυτό που είπα και στην Ελεονόρα, ήμουν τελείως αλλού. Είχα αφοσιωθεί σε αυτό που έκανα, είχα αφοσιωθεί στον εαυτό μου, στους φίλους μου. Στη δουλειά σου. Στη δουλειά μου, ναι. Δεν το έφερε αγούρι όμως. Θέλω να πω ότι από όταν είσαστε μαζί, τα πράγματα τελικά, πάνε όλο και καλύτερα στην καριέρα σου. Πόσο καιρό είστε μαζί τελικά? Ένα χρόνο και. Σου αρέσουν μακροχρόνιες σχέσεις, ε? Ναι, δεν έχει τύχει να κάνω πιο μικρές σχέσεις. Είσαι σε φάση που θα σκεφτόσουν να μείνεις μαζί του ή να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα? Αγχώνομαι με όλα αυτά, Ελεονόρα. Αγχώνομαι πάρα πολύ και γενικότερα με αγχώνουν τα μεγάλα λόγια. Με αγχώνουν και τα λόγια που γίνονται δημοσίως. Δηλαδή τώρα, οκ, τα λέμε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάτι να κρατήσει και για πάντα. Όλα αυτά λίγο με τρομάζουν. Ίσως και γι' αυτό στην αρχή ήσασταν έτσι λίγο επιφυλακτικοί και προσπαθούσατε να διαφυλάξετε την προσωπική σας ζωή. Τι ήταν αυτό που σας έκανε στην αρχή να είσαστε έτσι λιγάκι? Έτσι είμαστε απόμακρυ με όλα αυτά. Και ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή και εγώ και παλιότερα δεν νιώθω άνετα. Όχι ότι τώρα νιώθω. Έχω γίνει μουσκεμα, να ξέρετε. Όχι ότι τώρα νιώθω άνετα, αλλά δεν. Είναι λίγο περίεργο να μιλάς για κάτι έτσι. Δημοσίως. Θα χρειαστεί να πάμε για λίγο στο control, στο Θέμη Μάλι και επιστρέφουμε αμέσως στην κουβέντα μας. Εντάξει. Τι έγινε, Θέμη μου?